Απάντη στι καταγγελίε που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα έδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρα με ένα μακροσκελέ δελτίο τύπου, το οποίο κοινοποίησε στα μέσα μαζική ενημέρωση. Χαρακτηριστικά αναφέρει πω το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και η Διοίκηση έγιναν τι τελευταίε ημέρε από δέκτε σχολείων και κακοεθών δημοσιευμάτων στα μέσα μαζική ενημέρωση και στα μέσα κοινωνική δικτύωση που καμία σχέση δεν έχουμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Συγκεκριμένα η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει πω διαψεύδονται κατηγορηματικά οι ισχυρισμοί του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκο Αυλονίτη περί αυταρχικότητα και κομματικού φανατισμού από την παρούσα διοίκηση του νοσοκομείου. Επίση αναφέρει πω η διοίκηση δρά στα πλαίσια του νόμου και με κανόνε διαφάνεια και εξορατεία. Κάτι το οποίο ενδέχεται να ξενίζει τον κύριο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και του ομιδάτε του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, σκύει κριτική και στον Αλέγκο Αδουλενίτη για το γεγονό ότι ταρκείται σε πληροφορίε και δεν έχει τιμήσει με την παρουσία του νοσοκομείου. Σε αυτό πλαίσιο, λοιπόν, η δίκηση ανέφερε τα όσα έχει υλοποιήσει από την ημέρα τη ανάληψή τη, η οποία συνέπεσε και με τη μαδίμια του κορονοϊού. Ορισμένα από τα σημεία τα οποία αναφέρει είναι η σύσταση ομάδα αποτελούμενη από τέσσερι ιατρού, οι οποίοι ενημέρωσαν του επικεφαλεί των φορέων του νησιού. Σε, σε σκέψη με το Γραφείο Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρα. Με την επιτόπια ενημέρωση τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διέθυνση εκπαίδευση Κέρκυρα και του ΝΑΣΚΕ, καθώ και με παρουσία των ιατρών στα δύο τηλεοπτικά κανάλια του νομού για ενημέρωση των πολιτών. Τη σύσταση ομάδων συντονισμού για τη διαχείριση πανδημία και την ετοιμότητα του νοσοκομείου εν ώψη τη έναρξη τη τουριστική περίοδου. Επίση, η Καθαρίζει πω έχει ενημερώσει και έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό για τα μέτρα υγιεινή και προστασία από τον COVID-19 αλλά και όλε τι ειδικότητε του νοσηλευτικού σε άλλο μνηστήρε, είτε σταθερή είτε φορητή και σε φάρμακα που χορηγούνται στον μηχανικό αρισμό. Στα μέτρα αντιμετώπιση του COVID ήταν και η τοποθέτηση σκίσκου σε χώρο έξω του ΤΕΠ για διαλογή περιστατικών, η οποία προσφέρει σημαντικό έργο, όπω αναφέρει η διοίκηση στην ανακοίνωσή τη. Επίση, τονίζει πω έγινε μεταφορά τη αιμοδοσία εκτό του νοσοκομείου σε χώρο τη ιατροχειρουργική εταιρεία Κέρκυρα σε κεντρικό σημείο τη πόλη. Γεγονό το οποίο είχε στο αποτέλεσμα την αύξηση κατά 200% τη συλλογή αίματο. Επίση, πραγματοποίησε μεταφορά τη μονάδα μεσο και την λειτουργία τη σε άλλο χώρο και παραχώρηση του χώρου ω χώρο επηγών των περιστατικών μόνο για COVID-19. Ενώ για την μονάδα σωματική αποτοξίνωση και την αντιμετώπιση του COVID-19 είχε ω αποτέλεσμα την επαναλειτουργία τη σε καταλληλότερο και ασφαλέστερο χώρο. Επίση, κάνει φορά στην λειτουργία στο δέκατο όρφο του νέου τμήματο ειδικών λοιμόξεων μόνο για COVID-19 με τον απαραίτητο εξοπλισμό και την περαιτέρω προσπάθεια εξοπλισμού με συνδρομή ιδιωτική πρωτοβουλία. Αξίζει να σημειωθεί πω η δίκη στην ακίνωσή τη αναφέρει και την λειτουργία τη έκτη κλίνη μεθ και την κατάθεση από το Υπουργείο Υγεία και Δωρεάν. Όσον αφορά τι προσλήψει του οπικού, τονίζει πω μέχρι στιγμή σας έχουν προσληφθεί μια μόνιμη ιατρό ογκολόγο μετά από διαδικασίε 2 ετών, δύο μόνιμοι ιατροί στο ΤΕΠ, ειδικότητα ορθοπαιδική και μια με ματιολόγου και 7 απεκορικών ιατρών διάφορων δικοτήτων και 60 προσλήψει λίπου προσωπικού. Μάλιστα, στου στόχου τη διοίκηση είναι και αποστολή αιτήματο προκήρυξη νέων θέσεων ιατρών κλάδου του Εθνικού Συστήματο Υγεία καθώ και ενισχύσει τη παθολογική κλινική. Τη καρδιολογική κλινική, καθώ και του αιματολογικού τμήματο. Μάλιστα, η καλή καλεί και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται σε αλέκο Αυλουνίτη να έρθει στο νοσοκομείο και ενημερωθεί σχετικά με όλα αυτά και να μην εκτεθεί δημόσια με άστοχε και ανυπόστατε κατηγορίε. Κατό που όπω αναφέρει, προκαλεί ζημιά και δεν συνάδει με το ρόλο ενό υπεύθυνου. Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τη Κέρκυρα. Μάλιστα, η δίκη τοποθετείται για την επιθαρική δήλωση του Κάλλινγκου Χριστοδούλου, του διευθυντή του χειρουργικού τμήματο. Προ αλήθεια τη πραγματικότητα, η δίκηση δίνει στην δημοσιότητα τα έγγραφα τη αναφορά οικείου του ασθενού, του προγράμματο χειρουργείου, του κανονισμού λειτουργία του χειρουργείου, καθώ και την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Χαρακτηριστικά αναφέρει πω από όλα τα ανωτέρω έγγραφα προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πειθαρχή διαδικασία ακολουθήκαν ευλαβικά όλε οι προβλεπόμενε και εκ των ενέργειε. Ο εκάστοτε διοικητή έχει το δικαίωμα να καλέσει απολογία τον οποιοδήποτε πάλι του νοσοκομείου όταν προκύπτει αυτοαπόδεικτο πειθαρχικό παράπτωμα. Η δενέργεια ΕΔΕ δεν αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο τη πειθαρχική διαδικασία. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του πειθαρχικού προσταμένου αν θα διεξαχθεί ή όχι. Μάλιστα, απεκαλείται και τον κανονισμό λειτουργία του Χειρουργείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρα, στο οποίο προβλέπει ρητά πω η διεθνή βιβλιογραφία υπαγορεύεται ότι στην κατάρτιση προγράμματο των χειρουργικών επεμβάσεων προτεραιότητα λαμβάνουν ασθενεί υψηλού κινδύνου, βαριά περιστατικά και μεγάλε επεμβάσει, κάτι το οποίο αναγράφεται στη σελίδα 15. Επίση, στο πρόγραμμα χειρουργείου προηγούνται ασθενεί που υποβάλλονται σε βαριά επολύρια επέμβαση, καθώ τα περιστατικά ξαναβολή, κάνοντα αναφορά στη σελίδα 35 του κανονισμού λειτουργία του Χειρουργείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρα. Συνεπώ, καταλήγει ότι ω εκ τούτου, σύνομα αποβλήθηκαν ανάλ με τη βάρη του συμβάντου ποινέ σε όλου του εμπλεκόμενου του